μπροστά στη μεγάλη κατολή στη Σημίκου σε 75 μέτρων που σημειώθηκε στο δρόμο Ηρακλείου Μεσαράς και το ρήγμα που έχει διαμορφωθεί, βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο. Ο Γιάννης Καρνέσης απέκλεισε το ενδεχόμενο να οφείλεται σε κακοτεχνία ή να αγνοήθηκε πιθανή αστάθεια του εδάφους. Είναι μια κατολίσθηση η οποία επισυνέβη εδώ πέρα, οφείλεται σε φυσικά αίτια. Ξέρουμε βέβαια εξ αρχής ότι ο δρόμος κινείται σε μια δύσκολη γεωλογικά περιοχή. Σε όλο το έργο έγιναν εξαιρετικής ποιότητας γεωτεχνικές εργασίες για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Έχω μια εκτεταμένη κατολίσθηση μήκους περίπου 70-75 μέτρων, η οποία επεκτείνεται και ένα πράτος περίπου 35 μέτρων. Ένα μέρος της κατολής επηρεάζει και το δρόμο μας. Όπως έχει αποφασιστεί, ο κάθετος οδικός άξονας θα παραμείνει κλειστός έως τις 15 Μαΐου, ωστόσο ακολουθεί ένας αγώνας δρόμου για να ολοκληρωθεί και το έργο αποκατάστασης, καθώς υπάρχει η αγωνία για την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, αλλά ο δρόμος εξυπηρετούσε και τη μεταφορά προϊόντων και τους κατοίκους όλης της Μεσαράς. Ενδεικτικό της δυσκολίας του έργου είναι ότι ο κύριος Καρνέσης απέφυγε να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου. Δεν θα ήθελα να πω συγκεκριμένη ημερομηνία πριν ολοκληρώσουμε τις μελέτες και προγραμματίσουμε την κατασκευή. Πάντως το Υπουργείο είναι σε πολύ καλή συνεργασία με τον ΟΑΚ για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σεβόμενη την αναστάτωση που έχουμε προκαλέσει στους χρήστες. Πάντως το έργο στηρίζεται σε δύο άξονες που αφορούν καταρχήν τη σταθεροποίηση και προσπάθεια να μπει φρένο σε νέα κατολίσθηση και σε δεύτερο χρόνο τη μόνιμη αντιστήριξη. Η μία είναι να κατασκευάσουμε ένα αντίβορο κατά της κατολίσθησης, να μην συνεχίζει δηλαδή προς τα αγροτικά κίνητα, και η άλλη είναι να ελαφρύνουμε το υπάρχον επίχωμα. Εφόσον αυτή η μεθοδολογία πετύχει, που είναι η κλασική μεθοδολογία αντιμετώπισης των κατολιστήσεων, θα πάμε στη δεύτερη φάση των μόνιμων μέτρων αντιστήριξης που θα είναι αμέσως μετά. Επαναλαμβάνω, οι κατολιστήσεις είναι συχνές στον ελλαδικό χώρο και οφείλονται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας. Έτσι. Αυτή δεν είναι μια μεγάλη κατολίσθηση, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζεται και θα το αντιμετωπίσουμε γρήγορα.